Να καλησπέρισω τον κύριο Γιώργο Σταμάτη από τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Εγώ που είστε εδώ. Και την κυρία Θεανό Φωτίου από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Καλησπέρα, βραδινή ώρα σε όλες και όλους. Λοιπόν, δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, κύριε Σταμάτη. Εντάξει, είναι μια τραγωδία. Θα πρέπει προφανώς και οι δύο πλευρές, και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, να σεβαστούν ό,τι συμβαίνει με βάση το ανθρωπιστικό δίκαιο στις Ιράξεις. Ο πόλεμος, ξέρετε, έχει και κανόνες. Ναι, που δεν τηρούνται ποτέ, βέβαια, που στον δεν πόλεμο. Ποτέ, πόσο μάλλον σε εκείνη την περιοχή, και νομίζω ότι θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να μην κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της. Θα πρέπει τελικά να βρεθεί μια λύση όσον αφορά το Παλαιστινιακό. Από εκεί και πέρα, καταδικάζουμε οτιδήποτε έχει να κάνει εναντίον των ανθρώπων που δεν έχουν σχέση με αυτό, τους άμαχους και όλη αυτή την ανθρωπιστική κρίση που εξελίσσεται. Είναι κάτι πολύ συγκλονιστικό. Έρχεται μετά την Ουκρανία και μετά με αυτό που συμβαίνει στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Και νομίζω ότι αυτό κάτι θα πρέπει να μας λέει και γενικά για τις ηγεσίες, κυρίως στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, ότι αφήνουν ανεξέλεγχτα τα πράγματα και φαίνεται ότι εμένα με προβληματίζει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να δώσει μια απάντηση σε όλο αυτό και να έχει μια, αν θέλετε, ενεργό συμμετοχή και έναν ρόλο σε όλο αυτό. Κυρία Φωτίου. Κοιτάξτε, εγώ είμαι συγκλονισμένη από αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Λωρίδα της Γάζας και από το ανέφικτο αυτού που επιχειρεί το δίκαιο του ισχυρού έναντι του διεθνούς δικαίου. Γιατί ανέφικτο, φανταστείτε τώρα, 1.100.000 άνθρωποι στη μισή Άνδρο να μετακομίζουν αυτή τη στιγμή στην άλλη μισή Άνδρο, για τόση είναι η Λωρίδα της Γάζας, που έχει 1.200. Εσείς φαντάζεστε ότι μπορεί να γίνει αυτό, πρώτον. Και όλα αυτά γίνονται γιατί, λέει, θα βρουν τη Χαμάς και ξεκινάνε επιχειρήσεις αυτές για τη Χαμάς. Εγώ πιστεύω όμως ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν πρέπει να προσδεθεί στο άρμα των Αμερικανών όπως κάνει τόσο καιρό. Βεβαίως καταδικάζουμε απερίφραστα τον απάνθρωπο τρόπο με τον οποίο έδρασε η Χαμάς. Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει ο Μητσοτάκης να προβεί σε ένα μπαράζ πρωτοβουλειών, το οποίο θα λέει εκεχηρία, εδώ και τώρα, να επιδιώξει εκεχηρία. Δεύτερον, να σεβαστεί τις αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού, του ΟΗΕ και του ΠΟΗ, δηλαδή του Οργανισμού του Παγκόσμιου Υγείας, οι οποίοι λένε ότι αυτή τη στιγμή είναι ανάγκη να σταματήσουν όλα, διότι οι άνθρωποι, οι άμαχοι, καταστρέφονται. Τρίτον, πρέπει να συμβάλλει χωρίς να προσδίδεται σε κανέναν, διότι εάν σκεφτείτε, αν δεν σεβαστούμε εμείς τις αποφάσεις του ΟΗΕ και δεν τις υπερασπιστούμε, σκεφτείτε ότι αντίστοιχες αποφάσεις υπάρχουν για την Κύπρο. Που σημαίνει και συγχρόνως ότι μπαίνουμε σε μια τεράστια περιπέτεια μεταναστευτικών ροών, διότι όπως ξέρετε η Αίγυπτος δεν επιτρέπει την είσοδο και όταν την επιτρέπει τη στέλνει αμέσως στην Ευρώπη. Το 20% των ανθρώπων στα ΚΙΤ είναι Παλαιστίνη. Άρα εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι το κυρίαρχο, συμφωνώντας τα υπόλοιπα που είπε ο κύριος Σταμάτης. Αλλά η κυβέρνηση, κύριε Σταμάτη, πρέπει να κάνει αυτό τώρα, αντί να κάθεται στην άκρη και να προσδένεται σε μια διεθνή σύραξη που πλέον πάει να γίνει με άγριους όρους. Και όπως βλέπετε, οι Αμερικάνοι μιλάνε και με τη Χεζμπολάχ και με τους πάντες. Εμείς δεν αρκεί να είμαστε εκεί προσδεδημένοι. Αυτό ήθελα να πω σας κόλλω. Κύριε Σταμάτη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός σήμερα και είστε με διαφόρους από το Λαϊκό Κόμμα που είχαν μια διαδικτυακή συνάντηση. Η Ελλάδα παραδοσιακά δεν συμμετέχει σε μια τέτοια διαδικασία όσον αφορά το να στείλει αποστολή και να συμμετέχει στρατιωτικά. Αυτό είναι έτσι ένα κεκτημένο που έχουμε κερδίσει, αν θέλετε, από το κόλπο του Περσικού. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα αναγνωρισμένο κράτος και έχουμε μια τρομοκρατική οργάνωση. Έτσι, να το ξεκαθαρίζουμε αυτά. Από εκεί πέρα θα συμφωνήσω με την κυρία Φωτίου ότι δεν μπορεί σε ένα μέρος, όσο είναι η Άνδρος, έτσι όπως ωραία το χαρακτήρι, το παρουσίασε, 1.100.000 άνθρωποι να μεταφερθούν σε 24 ώρες και να έχουμε μια ανθρωπιστική κρίση, μην γνωρίζοντας αυτοί οι άνθρωποι αν θα μπορέσουν την επόμενη μέρα να ξαναγυρίσουν στις περιοχές τους. Και νομίζω ότι εκεί πέρα και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έκανε μια παρέμβαση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, γιατί θα έχουμε μια ανεξέλεγκτη ανθρωπιστική κατάσταση, η οποία, προσέξτε, δεν θα βοηθήσει την επόμενη μέρα
ακόμα και αν μπορεί να βρεθεί μια λύση, να βρεθεί μια λύση. Και βεβαίως θα αποτελέσει ενδεχομένως και μία πρόκληση, κύριε Σταμάτη, το τι ακριβώς θα κάνει η κυβέρνηση, πώς θα διαχειριστεί και τυχόν μεταναστευτικά κύματα. Κοιτάξτε, θέλω να είμαστε πολύ ειλικρινείς. Δεν νομίζω ότι η χώρα μας θα έχει θέμα μεταναστευτικών ροών από εκείνη την περιοχή. Νομίζω ότι όλο αυτό συντόμως θα βρει μία λύση. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν από τα σπίτια τους για να βομβαρδιστούν τα σπίτια τους. Αυτό πρέπει να δούμε και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψει η διεθνή κοινότητα. Αυτή η φράση είναι αντεργιαστική. Αυτό είναι. Φεύγουν από τα σπίτια τους για να βομβαρδιστούν τα σπίτια τους. Έτσι, αυτό είναι. Οπότε νομίζω ότι εκεί πέρα πρέπει ο διεθνής παράγοντας να σκύψει με πάρα πολύ συνέστηση και να βρεθεί μία λύση. Λοιπόν, πάμε στα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Είναι υψηλού ρίσκου η επιλογή να στηριχθεί και δια πρωθυπουργικών χιλέων ο κύριος Αγοραστός, με δεδομένο ότι σήμερα μάθαμε ότι είχε στείλει επιστολές για αντιπλημμυρικά, είχε κάνει διαβήματα ότι υπάρχει θέμα με τα αντιπλημμυρικά και υπάρχει και σε εξέλιξη μια έρευνα της δικαιοσύνης. Κοιτάξτε, η έρευνα της δικαιοσύνης είναι ανεξάρτητη. Αυτή δεν επηρεάζει τις εκλογές. Από εκεί πέρα ο κύριος Αργοστός έχει απαντήσει. Η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά στηρίζει συγκεκριμένους ανθρώπους. Μην ξεχνάτε, για να το ξέρει το κόσμος, έτσι. Ο κύριος Αργοστός είναι και μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι κρυφό. Πρώην βουλευτής. Γιατί πολλοί μας κατηγορούν ότι στηρίζουμε ή κομματικοποιούμε κυρίως τις εκλογές. Αντίστοιχα, μπορεί να δείτε στο Δήμο της Αθήνας ο κύριος Κασελάκης στηρίζει ανοιχτά τον κύριο Δούκα. Ναι. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχουν πολύ βαθιά πολιτικά χαρακτηριστικά. Εμείς εξ αρχής το θέσαμε αυτό, γι' αυτό στηρίξαμε όλους τους περιφερειάρχες, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει οι περιφέρειες μαζί με την κυβέρνηση να είναι συντεταγμένες σε ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα, έτσι που είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση ζωής των ανθρώπων. Από εκεί πέρα νομίζω ότι οι πολίτες στον πρώτο γύρο δείξανε ότι οι επιλογές του κ. Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτές που έχουν να δώσουν να απαντήσει στον κόσμο. Ναι. Και αυτό είναι ολοφάνερο, το δείχνουν τα νούμερα και δεν αμφισβητείται αυτό. Από εκεί πέρα, σε περιπτώσεις που έχουμε τις δεύτερες εκλογές, θα δείτε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, για διαφόρους λόγους κάνουν το συνταγματικό τους δικαίωμα να είναι υποψήφιοι στις περιφέρειες. Αυτό δεν σημαίνει ούτε διασπάσεις ούτε τίποτα. Συμβαίνουν αυτά στα μεγάλα κόμματα, ξέρετε. Οπότε εμείς στηρίζουμε επισήμως συγκεκριμένους ανθρώπους και ευελπιστούμε ότι την Κυριακή θα είμαστε νικητές σε αυτές τις εκλογές. Πριν περάσω στην κυρία Φωτίου, που είμαι σίγουρος ότι θα θέλει να το σχολιάσει. Εντάξει, θα κάνετε ό,τι μπορείτε για να νικήσετε και να νικήσουν οι δικοί σας άνθρωποι. Αλλά το να βγαίνει, ας πούμε, ο κύριος Μαρινάκης να λέει ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν ευρωπαϊκά κονδύλια όσοι δήμαρχοι είναι με την Παλαιστίνη. Να βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης και να λέει ότι αν ξαναβγεί ο Ρούσος στο Χαλάνδρ θα του κάνουμε τη ζωή δύσκολη. Ή ο κύριος Αβγιανάκης να συνδέει τις χρηματοδοτήσεις και τα έργα για τα αντιπλημμυρικά με το αν θα νικήσει ο κύριος Αγοραστός. Δεν είναι λίγο unfair? Νομίζω ότι οι πολίτες του Χαλανδρίου γνωρίζουν και τον υποψήφιο, την υποψήφια δήμαρχο και τον δήμαρχο που είναι πάλι υποψήφιος. Νομίζω πρέπει να αφήνουμε τους πολίτες, ειδικά στους δήμους, αυτοί γνωρίζουν πολύ περισσότερο τα προβλήματα. Να τους αφήνουμε, ο κ. Γεωργιάδης δεν τους αφήνει. Ο κ. Γεωργιάδης είναι υπουργός της κυβέρνησης, έχει τη δική του άποψη. Αυτό δεν είναι κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο. Μάλιστα. Κυρία Φωτίου. Κοιτάξτε, στην προηγούμενη συζήτηση να θυμηθούμε ότι πρέπει ο Πρωθυπουργός να ζητήσει, όπως όλα αυτά τα χρόνια, 75 χρόνια ζητάει, η πάγια πολιτική της Ελλάδας είναι δύο ανεξάρτητα κράτη στην περιοχή της Παλαιστίνης. Γιατί δεν το είπαμε αυτό και αυτό πρέπει να καταγραφεί. Ναι. Τώρα πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πραγματικά κάνει κάτι πρωτοφανές και θα το χάσει αυτό που κάνει. Και θα σας πω γιατί θα το χάσει. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Πρωθυπουργός να έχει τέτοια πρεμούρα, μην τύχει και αυτό το άστοχο που είπε, ότι εγώ θα βγάλω 13 στα 13 και 3 στα 3, δηλαδή 3 δήμους και μεγάλους. Και 16 και 13, και 13 στις 13 περιφέρειες. Αυτό ήδη δεν έχει γίνει. Και το έχει, γιατί όπως ξέρετε η μία περιφέρεια, η Κρήτη, δεν είναι δεξιά. Από εκεί και λοιπόν στις περιβόητες 6 που λέει. Εκεί έχει στις περισσότερες από αυτές αντίπαλο από το δεξιό κομμάτι, veritable αντίπαλο δεξιό. Δηλαδή, αλλά αντιφρονούντα, αντάρτη.
Τι σημαίνει, αυτός ψηφίστηκε. Ότι δεν μπορούσε να περάσει ένας κεντροαριστερός ή ένας αριστερός απέναντι από το δεξιό. Αυτό σίγουρα είναι ένα πρόβλημα στο οποίο εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι καθόλου για αυτά που κάναμε εμείς. Αλλά πάμε τώρα πάλι στον κύριο Μητσοτάκη να δούμε. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή λέει αυτοί οι αντάρτες ψηφίστηκαν από τη βάση. Τι είναι αυτό? Είναι η αντίσταση της βάσης του στο Μητσοτάκη για τους 3 μήνες κυβέρνησης που έχει. Δηλαδή τι του λέει η δεξιά βάση του? Δεν είμαι ευχαριστημένη. Γιατί δεν είναι ότι αυτοί κάναν μια ανταρσία και αύριο θα πούμε δεν πειράζει μωρέ, δικά μας παιδιά είναι αυτά τα γαλάζια. Εξάλλου το υπονόησε ο κύριος Σταμάτης αυτό. Αλλά αύριο αυτό που πρέπει να κρατήσει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι εκφράζουν την αντίρρηση της βάσης στο Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, ο αγοραστός. Ερωτώ ευθέως. Εάν ο αγοραστός καταδικαστεί, ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή πέραν από τη εισαγγελική έρευνα και τα λοιπά και καταγγελία κατά ζωής και περιουσίας, δεν αστεία, έχουμε και 300 κατά ζωής και περιουσίας πολιτών, ιδιωτών, εναντίον του αγοραστού. Και μεθαύριο λοιπόν βγαίνει ένα βούλευμα και ένα πόρισμα και τον καταδικάζει. Τι θα γίνει τότε, κύριε Σταμάτη, θα μας πείτε με τον γνωστό τρόπο που το λέει ο Μητσοτάκης, συγγνώμη? Θα μας πείτε συγγνώμη και όλα θα είναι καλά? Δεν πιστεύω ότι θα συμβεί, αλλά σε περίπτωση που μπορούσε να συμβεί, σέβεσαι τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, τίποτα παραπάνω. Πρωτοφανείς εκβιασμοί. Έχει ξαναγίνει αυτό στο πολιτικό, στη χώρα μας? Εσείς είσαστε δημοσιογράφος τόσα χρόνια. Έχετε ακούσει να εκβιάζονται οι πολίτες? Τι θα γίνει αν ψηφίσετε αυτό? Αυτά είναι πρωτοφανή και έχω να πω ότι παίζεται και ο κύριος Μπακογιάννης τα σάεκ των σών, τα εσώτερα της οικογένειας. Και παίζεται, ξέρετε πού? Από το 72% αποχή. Όταν έχεις 72% αποχή, σημαίνει ότι η δεξιά οικογένεια λέει δεν τον θέλω. Η δεξιά επί των ψηφισάντων βέβαια βγαίνουν και οι δήμαρχοι όλοι. Ναι, ναι, επί των ψηφισάντων. Γι' αυτό λέμε εμείς να πάτε να ψηφίσετε όλοι. Γιατί δεν είναι η δυσαρέσκειά σας, εντάξει, εκφράστηκε στον πρώτο γύρο. Στο δεύτερο όμως έχει ανάγκη η πόλη των Αθηνών, όπως και η Θεσσαλονίκη, ανθρώπους οι οποίοι θα αλλάξουν τη ρότα. Και αυτή θα έχει μεγάλη σημασία την επόμενη μέρα. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση στην κυρία Φωτίου, ότι και στις δύο περιπτώσεις, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει υποψήφιος από του ΣΥΡΙΖΑ, είναι του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό δείχνει κάτι, δείχνει ότι η αλλαγή που ευαγγελίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και είναι πολύ μικρό το διάστημα, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς, με τον νέο του αρχηγό, φάνηκε ότι δεν συνεπήρε τον κόσμο. Γιατί τελικά η πολιτική είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο και κάτι πολύ πιο ουσιώδης από την εικόνα και την επιφάνεια. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι φάνηκε και σε γενικότερο επίπεδο όσον αφορά τις περιφέρειες ότι οι υποψηφιότητες που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αυτές οι οποίες μπορούσαν να δώσουν λύση. Και ουσιαστικά ήρθαν και σε εισαγωγικά, αν θέλετε, παντρεύτηκαν με το αποτέλεσμα των εκλογών. Και αν θέλετε για μένα, σε μια δημοκρατία το να μην υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, το να μην έχει εναλλακτική λύση ούτε στους Δήμους, ούτε στις περιφέρειες, πόσο μάλλον στη Βουλή, κάτι δείχνει. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει, περισσότερο βέβαια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα τον κεντρό προοδευτικό χώρο, αν θέλετε, και αριστερό. Παρότι τις επιλογές που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, και επιτρέψτε να διαφωνήσω με την κυρία Φωτίου, δεν είναι αντίδραση αυτό που λέμε ο αντάρτης, η βάση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η βάση της Νέας Δημοκρατίας στήριξε και ψηφίζει αυτούς που επισήμως η Νέα Δημοκρατία στηρίζει σε όλα τα δέλτια. Καθόλου. Δύο περιφέρειες. Από εκεί πέρα υπάρχουν. Μάλλον θα τις χάσετε. Εγώ θα να σας πω ότι υπάρχουν και ισχυρές προσωπικότητες προφανώς, οι οποίοι μπορούν να αναφέρονται σε έναν κόσμο. Από εκεί πέρα όμως. Θα τη χάσετε. Από εκεί και πέρα όμως. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ συντεταγμένο κόμμα, έχει τις επιλογές της. Από εκεί πέρα, κάποιοι άνθρωποι επιλέξανε έναν άλλον δρόμο. Στο τέλος της ημέρας, νομίζω. Θα ξανάρθουν στο Μαντρί. Λοιπόν. Επειδή έχουμε 3 λεπτά, αυτό που είπε ο κύριος Σταμάτης, να σας ρωτήσω επ' αυτού. Είμαι σχεδόν βέβαιος, ακριβώς επειδή είμαι κάποια χρόνια δημοσιογράφος, ότι αν πάρει ο κύριος Αγγελούδης τη Θεσσαλονίκη και ο κύριος Δούκας πάρει ή έπαιρνε την Αθήνα, η πρώτη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη θα ήταν το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται
σε 3 χρόνια θα αντιμετωπίσουμε ως δεύτερη δύναμη του τόπου τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είστε σίγουροι ότι θέλετε οι προερχόμενοι από το Πασόκ υποψήφοι να νικήσουν με όρους τακτικής εννοώ την Κυριακή? Το εύχεστε όντως? Ακούστε να δείτε. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι εθνικές εκλογές και η τεράστια ήττα που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν προοίκασμα. Δηλαδή το τι θα συνέβαινε στις αυτοδιοικητικές. Ναι. Άρθρον πρώτο. Λοιπόν, εμείς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια τώρα, ανασυγκρότηση όλου του κόμματος. Ελπίζουμε θα γίνει πολύ σύντομα το συνέδριο, το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα και θα πάμε προς τα εκεί. Ο κύριος Ανδρουλάκης δυστυχώς έδειξε και αυτή την ίδια στάση και κατά τις εθνικές εκλογές. Θυμάστε ότι κατεδάφισε την απλή αναλογική. Όμως δεν φαίνεται να έχει καμία δυναμική, παρόλα όσα λέει και νομίζει ότι θα του συμβούν. Εκείνο που έχει σήμερα μεγάλη σημασία είναι να αλλάξουμε σελίδα σε μεγάλους δήμους, γιατί όλο, όπως βλέπετε, βλέπετε πώς γίνεται από τον Πρωθυπουργό μέχρι τις περιφέρειες και μέχρι τους δήμους, πρέπει να τα ελέγχουν όλα, όπως κατάφεραν να το κάνουν μέχρι σήμερα, μέσα από τα τεράστια κονδύλια που δόθηκαν λόγω κορονοϊού και το οποίο έφερε συνεχείς διορισμούς ημετέρων, παραημετέρων κτλ. Τα υποτιμήσατε όλα αυτά πολιτικά, τις εκλογικές τους, το πώς κεφαλαιοποιήθηκαν πολιτικά, αλήθεια? Νομίζω ότι σήμερα είμαστε πιο σοφοί από παλιότερα και νομίζω ότι όλα αυτά θα αποτιμηθούν τόσο τα αυτοδιοικητικά όσο και οι εθνικές εκλογές στο συνέδριο που θα γίνει και που θα προχωρήσουμε όλοι μαζί. Αλλά δεν το βλέπω και αύριο μεθαύριο, βέβαια, από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά εδώ θα είμαστε. Πιστεύω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον του ΣΥΡΙΖΑ και μία ακόμη παρατήρηση. Συναρτάτε και με την ενότητα το πόσο μακριά ή κοντά είμαστε από το συνέδριο? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι όσο εκκρεμεί το συνέδριο δεν είναι για καλό μας. Και το λέω ξεκάθαρα. Δεν είναι θέμα ενότητας, μη ενότητας. Είναι θέμα ότι δεν μπορεί να ανακάμψει το κόμμα όσο απομακρύνεται το συνέδριο. Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο για τις συμμογές και θα κλείσουμε με αυτό. Τις συμμογές για την αξιωματική αντιπολίτευση που χρειάζεται στη χώρα μας και το πόσο, κύριε Σταμάτη μου, με όλο το σεβασμό, έχετε μεγάλη στενοχώρια και κλαίτε. Δεν, κοιτάξτε, αλλά δεν έκλαψε ο άνθρωπος κιόλας. Ναι, δεν έκλαψε. Έχει στεναχώρια που δεν έχουμε καλή αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στη χώρα. Κοιτάξτε, τι εννοούν καλή αξιωματική αντιπολίτευση? Όταν όχι μόνο υπάρχει εμείς, αντίβαρο στη χώρα. Περιμένετε. Όχι, σκηνικό 1,5 κόμμα δεν έχουμε. Μισό λεπτό, κύριε Μελιγκόνη. Ελάτε, όταν για να μιλήσει 2 λεπτά. Όταν εμείς λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αλλά και όλα τα άλλα κόμματα, όλα τα άλλα κόμματα καταψηφίζουν κάθε νομοσχέδιο. Ναι. Ποια είναι η απάντηση με τις ψήφους τους? Τι θέλουν την αντιπολίτευση για να λένε ότι να, η αντιπολίτευση με την τοξικότητά της. Τοξικότητα βαφτίζουν ότι δεν συμφωνεί με τις θέσεις τους, τις οποίες περνάνε με την απόλυτη πλειοψηφία που έχουν μέσα στη Βουλή. Μάλιστα. Επομένως, τα κόμματα στη Βουλή περνάνε τα νομοσχεδιά τους με την απόλυτη πλειοψηφία που έχουν. Ναι. Εγώ σε αυτό που έκανε. Και θέλω πάντως, και θέλω να πω κάτι τώρα, με αυτά που άκουσα από τον κύριο Μητσοτάκη, αν περάσετε ποτέ γάμο και τεκνοθεσία ομόφυλων, δεν θα το κάνετε με τη δική σας πλειοψηφία, πιστέψτε με. Και αυτό έχω καταλάβει. Είναι, κύριε Σταμάτη, όπως είπε και ο κύριος Κακλαμάνης το πρωί σε άλλη εκπομπή που τον άκουσα, είπε ότι όταν φέραμε εμείς το σύμφωνο συμβίωση των ομοφυλόφιλων, εκείνος με άλλους 17 το ψήφισε από τη Νέα Δημοκρατία, 30 βουλευτές το κατεψήφισαν και οι άλλοι εκρήφθηκαν. Αφήστε τον να τελειώσει τώρα. Να... θα είμαστε εμείς εδώ πάλι, επειδή θα λέει, έχετε πάλι 30. Και εγώ ήμουν μειοψηφία, δεν ήμουν τότε βουλευτής προφανώς, αλλά και εγώ ήμουν μειοψηφία όσον αφορά την ταυτότητα φύλου και το κομμάτι του συμφώνου συμβίωσης αλλά και της αναδοχής. Θέλω να πω, με βάση και τις τελευταίες έτσι, αλλαγές που διαβάσαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι, και θέλω να το πω έτσι δημοσίως, η κυρία Φωτίου λείπει. Η κυρία Φωτίου έχει αφήσει το αποτύπωμά της στο κομμάτι της πρόνοιας στη χώρα ως υπουργός. Ωραίο τελείωμα στην κουβέντα. Και νομίζω ότι αυτό... Εδώ είμαι, κύριε Σταμάτη, δεν λείπω. Είμαι εδώ και μην ανησυχείτε, απλά, θα με βρείτε μπροστά σας παντού. Ναι, απλά θέλω να το πω έτσι, γιατί μετά τις εκλογές δεν έχουμε... Και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, βέβαια. Υπήρξε πρωτοπόρος
επιτρέψτε μου, στα χρόνια της κρίσης να θεσμοθετήσει πράγματα πέραν του κομμάτι της φτώχειας. Έτσι, μιλάω και για άλλα θέματα. Και νομίζω και εμείς πατήσαμε και συνεχίσαμε πολλά πράγματα. Πολλά αλλάξαμε και εμείς φέραμε. Και νομίζω ότι σε τέτοιου είδους θέματα, όσον αφορά την πρόνοια της χώρας μας, όταν μπορούμε να συνοηθούμε και να βρούμε κοινές συντεταγμένες, μπορούμε να κάνουμε καλό για τη χώρα. Και αυτό, ξέρετε, αποτυπώνεται και στο εξωτερικό. Η χώρα μας έχει ένα πολύ καλό κράτος πρόνοιας σε σχέση με άλλα κράτη. Και αν θέλετε, τα τελευταία 7 χρόνια έχει γίνει και πιο συμπεριληπτικό. Μόνο που το πήρα 789 εκατομμύρια, το έφτασα 3,5 δις. Και εμείς το πήγαμε 4,5. Και δεν το πήγατε 4,5, το αφήσατε 3,5 και λοιπόν, τόσο θα είναι μέχρι το 30, γιατί είναι και στο μεσοπρόθεσμο. Πάντως, ο εναπομείνας χρόνος της εκπομπής είναι 0. Αυτό είναι το μόνο στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς εκτάκτως ραντεβού στις 9.30 την Κυριακή στην έκτακτη εκλογική εκπομπή του Άττικα και κανονικά στο ραντεβού μας Δευτέρα 10 το βράδυ, γεγονότα 2.0. Καλό ξημέρωμα σε όλους.